Είδατε τι έγινε. Ήμουν παρόν σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι καμία πλευρά δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο που δυστυχώς συνέβη. Μιλάμε για μια απίστευτη τραγωδία, όσο ήταν μπροστά είναι συγκλονισμένοι. Ήσασταν τρία αμάξια μπροστά. Τι έγινε, γιατί περιέγραψε μας λίγο. Τι είδατε. Μα σταμάτησαν πολύ σύντομα, δημιουργήθηκε μια τεράστια σειρά κινητοποιημένων οχημάτων και ξαφνικά είδαμε μπροστά μας μια ανταλίκα να παρασένει στο διάβα της αμάξια, μια κατάσταση απίστευτη. Μια ανταλίκα που δεν σταμάτησε με τίποτα και σάρωνε οτιδήποτε υπήρχε στο διάβα της. Εσείς είσαστε από το αυτοκίνητο, ήσασταν μέσα όταν είδατε την ανταλίκα, πώς αντιδράσατε? Ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι ήταν έξω από τα αμάξια. Διότι αν ήταν ακινητοποιημένοι μέσα στα οχήματα θα μιλούσαμε για πολύ περισσότερα θύματα. Όμως και πάλι είναι ασύλληπτη η τραγωδία που συνέβη. Αμάξια να εξεντονίζονται στον αέρα, άνθρωποι να τρέχουν. Ήταν ένα απίστευτο μακελιό. Εσείς πού ήσασταν, σε ποιο σημείο, πού ήσασταν, σε ποιο σημείο, τι είδατε πριν να αρχίσετε να τα ρίξετε? Όλοι σάστησαν, διότι το δικό μου όχημα ήταν τρεις σειρές από εκεί που σταμάτησε η ανταλίκα. Συνεπώς είδαμε μια ανταλίκα να έρχεται, αυτοκίνητα να εξεδονίζονται στον αέρα και μια κατάσταση πανικού απίστευτη. Προσπαθήσατε να προστατευτείτε, τρέξατε, τι κάνατε, είσαστε μόνος? Ήμουνα με κάποιον άλλον άνθρωπο μαζί, ψαστήσαμε. Δηλαδή όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα και μετά ακολούθησαν, έγιναν και οι εκρήξεις. Ήταν μια κατάσταση απίστευτη και πρωτοφανής. Δηλαδή δεν προλάβαινες να σκεφτείς τίποτα. Ήταν ασύλληπτη αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να περιγραφεί.